χωρίς στεφάνι. Τάχα δεν είναι το νοικοκυράκι αυτή στο σπίτι της και στην αυλή της. Τάχα δεν είναι το κι αυτή έναν καιρόν νέα με ανατροφήν. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμα της από το Αρσάκιον και τήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά και μετήρχε του τα οικιακά έργα της καλύτερα από κάθε μίαν. Είχε δε μεγάλη καθαριότητα εις το σπίτι της και εις τα κατόφλιά της. Πρόθυμη να ασπρίζει και να σφουγγαρίζει χωρίς ποτέ να βαρύνεται και χωρίς να δεικνύει την παραξενιά εκείνη ή της είναι συνήθις εις όλας τας γυναίκας τας αγαπώ σας μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Και όταν έμβαινε η μεγάλη εβδομάς, διπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλησίματα τόσων όπου έκαμνε το πάτωμα να στράφτει και τον τοίχον να ζηλεύει το πάτωμα. Ήρχε το η μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναυτη την φωτιά της, έστεινε τη χύτρα της και έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε την λεκάνη της, εγονάτιζε, εσταύρωνε τρεις φορές τα λεύρη και εζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τα σάλες γυναίκας για να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί ο πίσω από τα νότα καμιάς υψηλής και χοντρής ή στην άκρα ουράνου όλου του στίφους των γυναικών κολλητά με τον τείχον, αλλά εφοβήτω μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Την Μεγάλη Παρασκευή όλη την ημέρα ρέμπαζε και έκλαιε μέσα της και μυρολογούσε τα νιάτα της και τα φίλτατά της όσα είχε χάσει και ονειρεύεται το ξυπνητή και μελετούσε να πάει και αυτή το βράδυ πριν αρχίσει η ακολουθία να σπαστεί κλεφτά-κλεφτά το επιτάφιον και να φύγει, καθώς η μόρους εκείνη η κλέψασα την ιασύν της από τον Χριστό. Αλλά την τελευταία στιγμή, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζει, της έλειπε το θάρρος και δεν αποφάσιζε να υπάγει, της ήρχε το παλμός. Αργά τη νύχτα, όταν η ιερά πομπή με τα σταυρών και λαβάρων και κυρίων εξήρχεται του ναού, εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγκων εναλλάξ της μουσικής των ορφανών Χατζικώστα και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιώφος πουλής, τότε ο Γιαμπής, ο επίτροπος, προέτρεχε να φτάσει στην οικία του για να φορέσει των μεταξωτών και εντυπτών του σκούφων και κρατών των ηλέκτρινων κομβολόγιών του να εξέλθει εις τον εξώστην με την ματαιουμένη από έτος εις έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θα απεφάσιζον να κάνουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή, η Χριστίνα, η δασκάλα, όπως την έλεγαν ένα καιρό στη γειτονιά, εις το μικρόν παράθυρο της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη τη λαμπαδίτσα της με το φως ίσα με την παλάμη της και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύλινον θυμιατών προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον ώστε σε δέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού και μη τολμός εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχαράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγής πόδας του. Και την Κυριακή το πρωί βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ίστα το πάλι μισοκριμένη στο παράθυρο, κρατούσα την ανοφελήν και αλειτούργητον λαμπάδα της και ήκουε τα σφωνάς της χαράς και του κρότους και έβλεπε και ζήλευε μακρόθεν εκείνας όπου επέστρεφαν τρέχουσε φρου από την εκκλησία, φέρουσε τας λαμπάδας των λειτουργημένας
αναμένασε ως το σπίτι ευτυχής. Και μέλουσε να διατηρήσωση διόλων των χρόνων το Άγιον Φως της Αναστάσεως. Και αυτή έκλαιε και μυρολογούσε την φθαρής ανεότητά της. Μόνον το απόγευμα της λαμπρής, όταν εσήμενον οι κόδωνες των ναών για την αγάπη, την Δευτέραν Ανάσταση καλουμένη, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθουρίβος και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων-τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, με σχήμα και με τρόπον τιούτων, ως να έμελε να εισέλθει διά τη θέλημα εις την αυλήν καμιάς γειτονήσεις. Και από τείχων εις τείχων έφθαινε εις την βόρειον πλευράν του ναού και δια της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλεφτά έμπαινε μέσα. Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάσταση είναι για τις κυράδες, η δευτέρα για τις δούλες. Η Χριστίνα, η δασκάλα, εφοβήτουτας νύχτας να υπάγει στην εκκλησία, μήπως την κοιτάξουν. Και δεν εφοβήτου την ημέρα να μην την ειδούν, διότι οι κυράδες την εκκοίταζαν. Οι δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δεν ανέβρισκε μεγάλη διαφορά. Δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να έρχεται εις επαφή με τας κυρίας και υποεβιβάζεται εις την τάξη των υπηρετριών. Αυτή του η τύχη της. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήταν το θέμα. Η πολυέλεη ολόφωτη αναμένη, οι άγιοι εικόνες στύλβουσε, οι ψάλτε αναμέλπονται στα Πασχάλια. Οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση επί των στέρνων τελούντες των ασπασμών. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και με τα λευκά σπουδιάστον εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά και φλιάρουν προς αλλήλας χωρίς να προσέχουν εις την ιερά ακολουθία. Οι παραμάνες οδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδεία και κοράσια, τα οποία εκράτουν τα σχρωματιστάς λαμπάδαστον και έκαιρουν τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμένα και έπαιζαν και εμάλωναν μεταξύ των και ζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα παλιά του προαυτόν ισταμένου πεδίου. Οι λούστροι έριπτον πυροκρόταλα σε πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού και κατετρόμαζαν τις δούλες. Ο μοναδικός σας στη φύλαξ του συγκυνηγούσε, αλλά αυτοί έφευγαν από τη μία πλαγινή θύρα και ευθύς επανήρχονται δια της άλλης. Οι επίτροποι γύριζαν τους δίσκους και έρενον με ανθόνερον τις παραμάνες. Δύο ή τρεις νεαρέ μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού, επτά ή οκτώ παραμάνες εκρατούσαν πεντάμινα και επτάμινα βρέφη στα σαγκάλας. Τα μικρά ίνιγον τα θυπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των, βλέποντα απλίστως το φως των λαμπάδων, των πολυελαίων και μανουαλίων, τους κύκλους και τα νέφη του ενερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινο και πράσινο φως το δια των ιάλων του ναού εισερχόμενων. Το ανεμίζον ράσον του εκκλησάρχου καλογύρου τρέχοντος μέσα έξω εις διάφορα θελήματα, τα γένια των παπάδων σιώμενα εισπάσαν κλίση της κεφαλής, εισπάσαν κίνηση των χιλέων για να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός Ανέστη. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον, τα στήλβοντα κονδύα και τα στριμμένα μουστάκια του αστιφύλακους, τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών και τους στίχους των άλλων πεδίων, όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρο, παίζοντα με τους βουστρίχους της κόμης των βασταζουσών και ψελίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγκους. Δύο οκτάμινα βρέφη στα σαγκάλας δύο νεαρών μητέρων έτεινε σύσταντο όμων με όμων πλησίων μιας κολόνας. Μόλις είδαν το ένα το άλλο και πάρα αυτά γνωρίστησαν και συνύψαν σχέσεις και το ένα ωραίων και καλών και εύθυμων έτεινε τη μικρά να παλήν χείρα του προς το άλλο και το ήλκε προς εαυτόν
και ψέλιζε να καταλείπει τους ουρανίους φθόγκους. Αλλά η φωνή του βρέφους ήταν λυγεία και οικούστη ευκρινώς εκεί γύρω. Και ο Γιαμπής, ο επίτροπος, δεν ηγάπα να ακούει θορύβους. Εις όλες τας νυχτερινάς ακολουθίας των παθών, πολλάκις είχε περιέλθει τα σπυκνά των γυναικών τάξης για να επιπλήξει πτωχήν την άμητέρα του λαού, διότι είχε κλαθμυρίσει το τεκνίον της. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήσει και αυτήν την πτωχήν μητέρα για τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Τότε η Χριστίνα, η δασκάλα, η της ίστατο ο λίγων παρέκει, ο πίσω από τον τελευταίο κύον ακολητάν των τείχων, ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία. Σκέφτη ακουσίως της και του σκέφτη όχι ως δασκάλα, αλλά ως αμαθής και ανόητος γενείο που ήταν, ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαρά μητέρα δια τους κλαφτισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφος θυλάζων. Καθημερινώς δεν μεταδίδουν τη Θεία Κοινωνία εις νύθια κλαίοντα και πρέπει να τα αποκλείσουν της Θείας Μεταλήψεως διότι κλαίων. Έως πότε όλη η αυστηρότητα των αρμοδίων θα διεκδικείται και θα ξεθυμένει μόνο εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού η Χριστίνα έλαβε αφορμή να ενθυμηθεί ότι προχρόνων μία νύχτα κατά την ύψωση του Σταυρού, όταν πήγε να εκκλησιαστεί στο ναίσκον του Αγίου Ελισσαίου παρά την πύλη της αγοράς, ενώ ο αναγνώστης έλεγε των Απόστολων, όταν απήγγειλε τας λέξεις «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός εύνης», κατά θαυμασίαν σύμπτωση από τον γυναικονίτην εν βρέφος ήρχισε να ψελίζει μεγαλοφόνος αμιλόμενον προς την φωνή του αναγνώστου, και οποία γλυκύτητα είχε το παιδικό εκείνο κελάδιμα. Τόσον ωραίων πρέπει να ήταν το σανά, το οποίο έψαλον το πάλι οι παιδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον λυτρωτή. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Τι αυτά ανελογίζεται η Χριστίνα, σκεπτωμένη ότι καμία μήτυρ δεν θα είτε τόσο αφιλότιμος ώστε να μη στενοχωρείται και να μη σπέβδει να κατασυγάσει το βρέφος της και να μη παρακαλεί να ανοιχθεί πλησίον της εις τον τοίχον διαθαύματος θύρα για να εξέλθει το ταχύτερο. Περιτέ δε ήσαν εν ουθεσία του επιτρόπου, προκαλούσε θόρυβον και αφού προς βρέφος θυλάζουν, όλα τα συνεθή μέσα της πυθούς είναι ανίσχυρα. Μόνη δε η μήτυρ είναι κάτοχος άλλων μέσων πυθούς, την χρήση των οποίων περί το να έλθει τρίτος της για να της υπενθυμίσει. Και έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερο μυαλό από τις γυναίκες. Ούτω εφρώνει η Χριστίνα, αλλά τι να είπε. Αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Αυτή ήταν η Χριστίνα, η δασκάλα, όπως την έλεγαν έναν καιρό. Παιδιά δεν είχε δια να φοβείται τις επιπλήξεις του επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει, χωρίς να τα έχει γεννήσει. Και ο ανήρ τον οποίον είχε, δεν ήταν ο σύζυγος της. Ήσαν ανδρόγυνον, χωρίς τα χωρίς στεφάνι. Οπόσατε αυτά παραδείγματα, αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσουμε σήμερα, ελείψει όμως άλλης προνοίας, χριστιανικής και ηθικής, για να είναι τουλάχιστον συνεπής προς εαυτούς και λογική, οφείλουν να ψηφίσουσι των πολιτικών γάμων. Από τον καιρό όπου είχε ανάγκη από τις συστάσεις των κομματαρχών για να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής ο Τελικανάτας ο Ταβερνιάρης, την είχε εκμεταλλευτεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείο και δεν είχε πλέον να τη διορίσει, της είπεν
Έλα να ζήσουμε μαζί. Αργότερα θα σε στεφανωθώ. Πότε? Με το λίγους μήνας? Μετά ένα εξάμηνο? Μετά έναν χρόνο? Έκτοτε περίλθουν χρόνοι και χρόνοι. Και εκείνος ακόμα είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει. Και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. Εκείνος είχε κι άλλα σερωμένας και γέννα τέκνα με αυτάς. Ήταν λέπορος αυτή. Μανθάνουσα. Επιπλήττουσα, διαμαρτυρωμένη, υπομένουσα, εγκαρτερούσα. Έπαιρνε τα νόθα του εστεφανώτου ανδρός της στο σπίτι, τα εφέρμενε στην αγκαλιά της, ανέπτυσε μητρική στοργή, τα πονούσε και τα ανέστενε και πάσχιζε να τα μεγαλώσει. Και όταν έγιναν του 2 ή 3 ετών και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε έρχεται ο χάρος, συνοδευόμενος από την οστρακιά, την ευλογιά και άλλες δυσμόρφους εγγρόφους, και τις τα έπαιρναν από την αγκαλιά της. 3 ή 4 παιδιά τις είχαν αποθάνει ούτω εντός 7 ή 8 ετών, και αυτή επικραίνεται, εγύρασκε και άσπριζε και έκλαιε τα νόθα του ανδρός της ως να ήταν γνήσια η δικά της. Και εκείνα τα πτωχά τα μακάρια περίπταν το εις τα άνθη του παραδείσου εν συντροφία με τα αγγελούδια τα εγχώρια εκεί. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος. Και αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτα. Υπέφερε εν σιωπή και έπλυνε και συγύριζε όλο το χρόνο. Την Μεγάλη Πέμπτη έβαπτε τα αυγά τα κόκκινα και τα σκαλάς ημέρας. Δεν είχε τόλμης πρόσωπο να υπάγει και αυτή στην εκκλησία. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, στην ακολουθία της αγάπης, κρυφά και δειλά εισήρπαινε στον ναό για να ακούσει το αναπαύσεως ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Αλλά εκείνος, ως της ανέστη ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, ως της εδέχθη της αμαρτωλής τα μοίρα και τα δάκρυα και του ληστού το μνήσθητή μου, θα δεχθεί και αυτής της πτωχής την μετάνοια και θα της δώσει χώρον και τόπον χλωερών και άνεση και αναψυχήν εις την βασιλεία την αιωνία μου.